Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Αγγέλη, καλημέρα κύριε Μωυθή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα του Radio North. Χρόνια πολλά για τη μέρα. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή πιο χρονιά, καλή χρονιά. Εύκολη, πιο ομαλή να πούμε. Ναι. Μάλλον και με περισσότερα χρήματα λιγάκι να κινηθεί η αγορά, γιατί βλέπουμε ότι πέρα από τα προβλήματα που δημιουργούνται και λόγω του lockdown φυσικά, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην επεξεργασία φακέλων για να πάρουν κάποιοι συνάδελφοί σας κάποιες επιχειρήσεις, χρήματα από τον ΟΑΕΔ. Θέλετε να μας εξηγήσετε λιγάκι τι έχει γίνει? Βεβαίως. Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος ήταν ένα πολύ δραστήριο σωματείο. Είναι πάντα κοντά στα μέλη μας, οπότε αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους, τα προβλήματά τους. Σε αυτό το πλαίσιο ήρθαμε αντιμέτωπες με αρκετές καταγγελίες από μέλη μας για διάφορα θέματα που έχουν δημιουργηθεί με το περιφερειακό κατάστημα, την περιφερειακή διοίκηση του ΟΑΕ Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα πιο πολλές καταγγελίες. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε για το γραφείο του ΟΑΕΦ του Δεκανήσου, χωρίς να είναι βέβαια, ναι, το μόνο γραφείο το οποίο μας απασχόλησε, mm-hmm, όπου οι επιδοτήσεις, οι φάκελοι των επιδοτήσεων δεν εκαθαρίζονται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βγαίνει το πρόγραμμα για να λάβουν επιδότηση οι νέοι επιχειρηματίες σε ένα ποσό συνήθως που είναι γύρω στις 12.000 ευρώ για ένα χρόνο. Mm-hmm. Ένα ποσό στο οποίο βασίζονται οι νέοι επιχειρηματίες για να κάνουν την έναρξή τους, να ξεκινήσουν αυτή την επιχειρηματική πορεία. Και ενώ υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που λέει ότι πρέπει να πάρουν μία δόση στην εκκίνηση, μία δόση στους 6 μήνες και μία δόση στο χρόνο, αυτές οι δόσεις φτάνουν να καθυστερούν σε επίπεδο 8 και 10 μηνών. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γίνεται λόγω του lockdown? Θεωρούν ότι δεν ανοίγει η επιχείρηση, οπότε ας το μεταθέσουμε για λίγο αργότερα? Δεν έχουν υπαλλήλους? Η μόνιμη απάντηση είναι ότι δυστυχώς η φάκια είναι πάρα πολύ και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με όλους αυτούς. Είμαστε και σε τηλεεργασία. Η απάντηση δική μας είναι ότι η τηλεεργασία είναι εργασία. Mm-hmm. Πράγμα, ναι, που σημαίνει ότι πρέπει να εκαθαρίζονται εξίσου γρήγορα οι φάκελοι. Δεν μπορεί να λιμνάζουν φάκελοι επιδοτήσεων από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο επιχειρηματίας ή η επιχειρηματία στην περίπτωσή μας που είναι οι καταγγέλουσες, έπρεπε να είναι τώρα στη τελευταία δόση του. Κυρία Τσανταβάση, δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν σε αυτά τα προγράμματα για τα οποία αναφέρεστε περιλαμβάνονται και προγράμματα τα οποία ενδεχομένως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ως όχημα στήριξης των επιχειρηματιών έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας, διότι αν περιλαμβάνονται και τέτοια προγράμματα μιλάμε για δώρον άδωρο και υπό τις συνθήκες συγκεκριμένες. Και το δεύτερο, αν η διαφορά στην ταχύτητα εκαθάρισης από περιφερειακή διεύθυνση σε περιφερειακή διεύθυνση μπορεί να συνηγορεί σε θέματα αθέμητου, να δημιουργούν πεδίο αθέμητης ανταγωνιστικότητας, ας πούμε, σε βάρος κάποιων επιχειρήσεων έναντι κάποιων άλλων. Για να είμαι ειλικρινής, το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ λογικό το οποίο ρωτάτε, επειδή μιλάμε για χαμηλού κεφαλαίου επιχειρήσεις, να το πω έτσι, mm-hmm, απλά, δηλαδή, mm-hmm, μια επιχείρηση που άλλος κάνει για το μεροκάματό του. Ναι. Δεν νομίζω, mm-hmm, ότι αν εκαθαρίζονται οι φάκελοι πιο γρήγορα στη Δυτική Μακεδονία θα φύγει μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη να πάει να κάνει μαγαζί στην Κοζάνη και να φύγει. Τώρα με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ξέρετε, πέφτουν τα σύνορα. Ναι, το κομμάτι του αθέμητου ανταγωνισμού, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά νομίζω το κομμάτι του αθέμητου ανταγωνισμού είναι σοβαρή διάσταση που τη θέσατε, συγχαρητήρια κιόλας, πρώτη φορά, δεν την είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά νομίζω έρχεται λίγο πιο πίσω από, mm-hmm, την ουσία του πράγματος, τη βιωσιμότητα της επιχείρησης αυτή καθ' αυτή. Αυτό το πρόγραμμα για το οποίο μιλάμε, mm-hmm, έχει προκηρυχθεί προ-κρίσης του κορονοϊού, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως και τα προγράμματα τα οποία έχουν προκηρυχθεί για την υποστήριξη της απασχόλησης, είτε στις αρχές του 2020, είτε τώρα που εντάχθηκαν με την περίοδο του κορονοϊού, προκειμένου επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό, που είναι μια, mm-hmm, άλλο είδος προγράμματα, και αυτά εκαθαρίζονται εξίσου αργά. Θα σας πω μονάχα ότι εγώ, ίδια σαν επιχειρηματίας, πέραν από τις καταγγελίες του συνδέσμου, των, mm-hmm, μελών μας, έχω προσλάβει, mm-hmm, δύο άτομα προσωπικό μέσω αυτών των προγραμμάτων αρχές του 2020 και δεν έχω πάρει ούτε μία δόση. Αν δεν ήταν η επιχείρησή μου βιώσιμη από μόνη της, θα αναγκαζόμουν να τερματίσω το πρόγραμμα, να χάσω χρήματα και να διώξω τους εργαζόμενους.
Δεν είναι λογική αυτή. Οφείλει το δημόσιο, όπως απαιτεί να είμαστε συνεπείς, να είναι συνεπείς απέναντί μας, σε όλες τις εκφάνσεις, εγώ αν καθυστερήσω να πληρώσω, πληρώνω πρόστιμο, πληρώνω προσαυξήσεις, πληρώνω τόκους. Όταν ο ΑΕΔ αργεί να πληρώσει την επιχειρηματία η οποία δανείζεται από τη μητέρα της, από τον αδερφό της, από, τρώει τις σάρκες της πολλές φορές για να ανοίξει την επιχείρηση, δεν νοείται να έχουμε την παράμετρο του να ρισκάρει την ψυχική της υγεία ουσιαστικά. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Πάντα έχετε δίκιο. Είναι διαφορετικό το πλαίσιο, έτσι. Αλλιώς είναι να χρωστάμε εμείς στο δημόσιο και αλλιώς το δημόσιο σε εμάς. Τα ξέρετε. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα, το δεύτερης ευκαιρίας, δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, που και εκεί λένε ότι αν δεν ανοίξει το λιανεμπόριο δεν θα γίνει καθάριση των φακέλων. Έτσι ακριβώς. Είναι καινούργια παράμετρος που θέσανε αυτή την εβδομάδα. Ναι. Το ότι λέει αν δεν ανοίξει το εμπόριο δεν θα γίνει καθάριση των φακέλων. Μα οι φάκελοι τρέχουν ήδη. Οι επιχειρήσεις υφίστανται. Τα έξοδά τους υπάρχουν. Οπότε με ποια λογική παγώνουν τους φακέλους ως προς τις χρονοδιαγράμματα, ως προς τις πληρωμές τους, επειδή είναι κλειστές οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή? Είναι κλειστές οι επιχειρήσεις, τι σταμάτησε να τρέχει το ρεύμα, το τηλέφωνο? Το νίκη είναι μειωμένο μένα, αλλά όχι μηδενικό. Τα έξοδα του ίδιου του επιχειρηματία, οι επιταγές τις οποίες έχει από το εμπόρευμά του, τι ακριβώς έχει παγώσει? Βλέπετε λουκέτα, άρα λίγο πιο κάτω, κυρία Σαλδαμπάση, να φανταστώ. Ορίστε. Βλέπετε λουκέτα, λέω, λίγο πιο κάτω, προφανώς, έτσι όπως μας περιγράφετε. Προφανώς. Δηλαδή, αν ο στόχος είναι το πρόγραμμα της νέας επιχείρησης να τρέχει για ένα χρόνο, να παίρνει η επιχειρηματίας ή ο επιχειρηματίας τα χρήματα για ένα χρόνο και μετά να κλείνει την επιχείρηση, τότε πολύ ωραία, επιτύχαμε με τα προγράμματα. Αν όμως ο στόχος μας είναι να δημιουργούνται βιώσιμες επιχειρήσεις που να μπορούν να δουλέψουν, πρέπει να ανταποκρινόμαστε και τα προγράμματα να είναι εργαλείο, να μην εργαλείο ανάπτυξης, να μην έρχονται και προβληματίζονται οι ενδυνάμει επιχειρηματίες αν πρέπει να κάνουν ένα αρτηριώση, αν μπορούν να βασιστούν στον ΟΑΕ. Και όπως εξαιρετική εκαθάριση, για να λέμε και τα πράγματα σωστά, κάνουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ στην περιφερειά μας. Το ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ σαν φορέας είναι εξαιρετικός. Εκαθαρίζει τα προγράμματα ταχύτατα, που είναι πολύ πιο δύσκολα προγράμματα. Άρα κάτι πάει τραβά. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι αμέσως μόλις στείλαμε την καταγγελία μας, μας κάλεσε αμέσως ο καινούργιος περιφερειακός διευθυντής, ο κ. Κανελίδης, ο οποίος προσφάτως έχει αναλάβει και ίσως τον αδικεί λίγο το γεγονός ότι συνέπεσε η δική μας καταγγελία με την πρόσφατη σχετικά ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά προφανώς δεν είναι προσωπικό το ζήτημα προς τον κύριο, δεν τον ξέρουμε άλλωστε. Είναι κάτι που τραβάει πολύ καιρό. Εγώ η ίδια εκ μέρους του συνδέσμου και οι γραμματείς μας προσπαθούμε 3 μήνες να πάρουμε τηλέφωνο στον ΟΑΕΔ πριν φτάσουμε σε αυτές τις καταγγελίες. Αν εμείς ταλαιπωρούμαστε 3 μήνες, ο κοινός πολίτης τι κάνει? Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά κοιτάξτε είναι θέματα τα οποία καταρχήν εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ η ατάκα σας ότι η τηλεργασία είναι εργασία. Γιατί αν όντως σας προέβαλα ενός δικαιολογία το γεγονός ότι κάποιοι είναι σε τηλεργασία, τότε ουσιαστικά περνάνε το μήνυμα κάποιοι στη δημόσια διοίκηση ότι η τηλεργασία είναι λούφα. Έτσι. Κάπως έτσι μάλλον το αντιλαμβάνονται, ότι λέει δεν μπορούμε να δουλέψουμε εξίσου. Αν δεν μπορείτε να δουλέψετε εξίσου, να το πείτε στους προϊσταμένους σας και να γυρίσετε. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν οφείλει ο πολίτης να βρει λύσεις για το δημόσιο. Το δημόσιο οφείλει να βρει λύσεις για το πολίτη. Μεγάλη κουβέντα την είχαμε χθες. Έχετε δίκιο. Σωστό. Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Ωραία. Κυρία Τσανταμπάση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Και εγώ να ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Γεια σας.